Νέες έρευνες στη Μεσόγειο προανήγγειλε ο Ταγί Περντογάν, αφού ανακοίνωσε την ανακάλυψη νέου μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküp'e ulaştı. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Η προαναγγελία Ερντογάν έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με τις νέες προκλητικές δηλώσεις Ακάρ, που απείλησε με νέα μικρασιατική καταστροφή, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της έντασης. Αυτός ο υβριδικός πόλεμος που έχει ξαπουλήσει έχει πάρα πολλές μορφές. Μία από τις μορφές, στο στρατιωτικό τομέα, θέλει αφενός μεν να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό, να κουράσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Στα τουρκικά κανάλια κυριαρχεί και το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης, κάτι που οι Τούρκοι αναλυτές συνδυάζουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο, προβλέποντας κατακόρυφη αύξηση της έντασης αν γίνει κάτι τέτοιο. Γκίριτιν γκυνέιντε, 6 μίλι καρά σουλαρνή, ηλάνε δημιουργή ολάν, 6 μίλι καρά σουλαρνή, 12 μίλι τσικάρισα, Yunanistan, Libya'nın deniz yetki alanlarından bir bölümünü gasp etmiş olacak. Şimdi buna bir zemin de hazırlandı. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με όλα τα σενάρια στο τραπέζι, καθώς δεν αποκλείεται η Τουρκία να επιδιώξει ένα θερμό επεισόδιο, προκαλώντας την Ελλάδα να κάνει αυτή την πρώτη κίνηση. Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα και κάνοντας το άσπρο μαύρο, θέλει να δείξει η Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι επιτιθέμενη, η Ελλάδα δημιουργεί ένταση. Άρα λοιπόν έχω και εγώ δικαίωμα στην αυτοάμυνα και επομένως κάνοντας και την προβολή της ισχύως μου, να σε αναγκάσω να καθίσεις σε ένα διάλογο με τους δικούς μου όρους.